Θα κλείσουμε το τέταρτο μέρος με μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Αφορά το δημοτικό στάδιο Κισάμου στα Χανιά, καθώς τοποθετείται απεινιδωτής. Σημαντική εξέλιξη για πάρα πολλούς λόγους βέβαια, στο πλαίσιο της γενικότερης αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του σταδίου. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κελαϊδίν, αντιδήμαρχος αθλητισμού στο Δήμο Κισάμου. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από την Κίσαμο, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σε μικρό... Ναι. Σε μικρό χρονικό διάστημα είμαστε ξανά μαζί στον αέρα για να κουβεντιάσουμε για ένα τόσο... Είναι τα θέματα, η επικαιρότητα, αντιδήμαρχε. Ναι, που πήρε ο Δήμος μας, την οποία εύχομαι βέβαια να ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι, φορείς και συλλογικότητες του νησιού μας. Εντάξει, νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει αθλητικός χώρος, κέρας τεχνικός και επαγγελματικός, που να μην υπάρχει απεινιδωτής γενικά. Και ιατρικός εξοπλισμός απαραίτητος. Ακριβώς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εμάς να σας πω το γεγονός που το καμπανάκι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, να ήταν το καλοκαίρι που μας πέρασε στο Euro, όταν είδαμε ένα διεθνή ποδοσφαιριστή, τον Christian Eriksen από την Δανία, να σωριάζεται στο χορτάρι. Αν θυμάστε το περιστατικό, οι εικόνες που μεταδόθηκαν σε όλο τον κόσμο ήταν συγκλονιστικές. Η χρήση του απεινιδωτή καθώς και η τεχνητή αναπνοή ήταν αυτό που βοήθησε ποδοσφαιριστή να επανέλθει στη ζωή, και κατόπιν μετά από λίγες μέρες είχαμε άλλο ένα περιστατικό στη Χαλκιδική. Σκεπτόμενοι λοιπόν ότι στο στάδιο της Κισάμου καθημερινώς αθλούνται περί των 300 παιδιών καθώς και ενηλίκων, δεν ήταν δυνατόν να αφήσουμε το χώρο αυτό χωρίς την προμήθεια κάποιου απεινιδωτή, έτσι ώστε να μας βοηθήσει σε ένα ομιγέννητο περιστατικό. Σε ένα περιστατικό. Θα υπάρξουν κάποια σεμινάρια χρήσης από αθλητές, προπονητές, τι προβλέπετε, αντιδημαρχέ? Βεβαίως. Αύριο κιόλας στις 6 ώρα το απόγευμα, το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού στην Κίσαμο θα είναι στο στάδιο της Κισάμου, έτσι ώστε να δώσει κάποια μαθήματα, ας πούμε, στους προπονητές των συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο χώρο, έτσι ώστε αν χρειαστεί σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, και δεν υπάρχει βέβαια εννοείται ιατρικό προσωπικό εκείνη τη στιγμή, να δώσουν τα παιδιά, οι προπονητές δηλαδή, τις πρώτες βοήθειες σε κάποιον που θα το χρειαστεί. Μάλιστα, υπάρχει στόχος να επεκταθούν αυτές οι πρωτοβουλίες και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, άλλους δημόσιους οργανισμούς? Κοιτάξτε να δείτε, εμάς ήδη στο Δήμο Κισάμου, με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελήνου και του Σεβασμιωτάτου άτομα του κ. Φιλοχείου, έχει τοποθετηθεί ήδη ένας απεινιδωτής σε κεντρικό σημείο στην Κίσαμο. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή θα προσπαθήσουμε να... όσο μπορούμε σε περισσότερα σημεία της περιοχής μας, γιατί ξέρετε, λόγω του ότι είμαστε και τουριστικός δήμος... Ακριβώς, εκεί θα το πήγαινε, είστε και τουριστικός δήμος. Μάλιστα. Θα προσπαθήσουμε και στις παραλίες της περιοχής μας, τις τόσο διάσημες και όμορφες, να τοποθετήσουμε και σε εκείνα τα σημεία κάποιους απεινιδωτές. Μάλιστα. Πώς ήταν ο καιρός σήμερα στην Κίσαμο? Εντάξει, έχουμε μπει για τα καλά στο χειμώνα βέβαια, αλλά θεωρώ ότι... είναι και αυτό που πρέπει αυτή την περίοδο. Προβλήματα από τη βροχόπτωση είχατε? Όχι. Είναι όλα διαχειρίσιμη κατάσταση. Όλα καλά. Μάλιστα. Διαχειρίσιμη βέβαια. Να είστε καλά, κύριε Κελαϊδί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καναγιωτόπουλε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.